Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μπρος στην είσοδο των γραφείων του Πατριαρχείου, πλάι στην κλειστή πύλη. Πίσω μας ο Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου. Εδώ στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει ένας αρχιερέας που όλοι το σέβονται και τον αγαπούν. Ένας αρχιερέας που έχει τη φήμη του Αγίου. Πρόκειται για τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως, τον κύριο Γερμανό, ο οποίος φέτος κλείνει 45 χρόνια αρχιερατείας. Σήμερα θα γνωρίσουμε τη ζωή και το έργο, όσο είναι δυνατόν φυσικά, του σεβασμιότατου Μητροπολίτου Θεοδωροπόλεως, του κυρίου Γερμανού. Ήρθαμε συνοδεύοντας τη χοροδία Βυζαντινό Αναλόγιο Καλαμαριάς από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επιδώσουμε στην αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο το νέο ψηφιακό δίσκο του ομίλου προς τιμήν του σεβασμιωτάτου κυρίου Γερμανού. Το αφιέρωμά μας οδηγεί σχεδόν 9 δεκαετίες πίσω στην ιστορία, στο Μακροχώρι, όπου στις 17 Σεπτεμβρίου του 1930 γεννήθηκε ο Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως Γερμανός. Φίτησε αρχικά στην αστική σχολή της κοινότητος Μακροχωρίου, στο γυμνάσιο της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένου Σχολής και εν συνεχεία στο γυμνασιακό και λυκειακό τμήμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στις 15 Αυγούστου του 1966 και έλαβε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη, διοριστής μάλιστα ως πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων. Εξελέγει επίσκοπος Αριανζού στις 11 Ιανουαρίου του 1972 και παρέμεινε ως βοηθός επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου του 1987, οπότε ονομάστηκε Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως, προαχθής σε εν ενεργεία Μητροπολίτη την 2 Οκτωβρίου του 1990. Την 10 Ιανουαρίου του 1991 τοποθετήθηκε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης και το 1995 του ανετέθη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και των παρακειμένων Ιερών Μητροπόλεων. Στο πρόσωπο του φαναριώτου Ιεράρχου επαληθεύεται περίτρανα ότι υπάρχουν πρόσωπα στον αμπελώνα του Κυρίου τα οποία μας καθυλώνουν με το νηπτικό, απαθές και καθάριο βλέμμα τους και μας αγινεύουν με τη φωνή τους, όσο ισχνή και αν είναι. Ως αρχιερέας του φαναρίου συμπορεύτηκε και συμπορεύεται μαζί με τον Πατριάρχη του και τρέμει μαζί με τον Πατριάρχη του, μαζί και στην εκκίνηση, μαζί και στο τέρμα, συντριβεί πάνω στο μυστήριο της Μεγάλης Εκκλησίας με το ίδιο πάθος, φοβούνται το Θεό, συνομιλούν με την ιστορία, συμβουλεύονται τη μαρτυρία των πατέρων τους. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως κύριος Γερμανός παραμένει η ενσαρκωμένη εν Χριστώ αγάπη της πονεμένης Μητρός Αγίας Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ακόμη και με τη σιωπή του. Έχερε εκ νεότητος της εκτιμήσεως, του σεβασμού και της αγάπης όχι μόνο των χριστιανών, αλλά και των μουσουλμάνων, επειδή και οι ίδιοι βίωναν την έμπρακτη αγάπη του προς αυτούς. Είναι παροιμιώδης η αφιλαργυρία και η αφιλοχρηματία του καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κάποτε ο επίσκοπος Γερμανός έπεσε θύμα κλοπής. Κάποιος του είχε αφαιρέσει το πορτοφόλι στο δρόμο ή σε κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς με το οποίο μετακινείτο. Όταν αργότερα αντιλήφθηκε το γεγονός, ατάραχος είπε προς τους σχολιάζοντες στο συμβάν ότι δεν τον ενόχλησε η κλοπή του πορτοφολιού, διότι εκείνος που το έκλεψε θα είχε μεγαλύτερη ανάγκη από τον ίδιο, αλλά αισθανόταν λύπη, επειδή δυστυχώς στο πορτοφόλι του δεν υπήρχαν καθόλου χρήματα και ο κλέφτης δεν θα ελάμβανε τη βοήθεια που τόσο πολύ επιποθούσε. Είναι ο Άγιος Μηδίας από το Σαν Φρανσίσκο, από την Αμερική.
Εν ονόματι της Αγίας και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος, Παναγιώτατε, με την επίκληση αυτή μας καλωσόρισε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ταξίμ, ο Γέροντας Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως, κύριος Γερμανός, όπου κατά ευτυχή συγκυρία ιερούργησε και εμείς διακονήσαμε στο αναλόγιο πριν από μερικά χρόνια. Εκ μέρους του Πατριάρχου μας είπε, διότι εδώ είναι τόπος πατριαρχικός, είναι ναός του Πατριάρχου μας. Και όταν σκύψαμε να φιλήσουμε το χέρι του, με ευγενικό τρόπο το τράβηξε λέγοντας «Παρακαλώ, παρακαλώ», θέτοντάς το πάνω από το κεφάλι μας, όπως ευλογούσε ο Άγιος Παΐσιος. Κυρτωμένος από το βάρος των χρόνων, ο πολιός Φαναριώτης Αρχιερέας εργάστηκε για τους λίγους μα αμέτρητους, δίδαξε την ενσαρκωμένη ταπείνωση του φαναρίου, αγωνίστηκε να κρατήσει όσα άγια και ιερά μας κληροδότησαν οι πατέρες μας με αγώνες, με δάκρυα, με κόπους πολλούς. Ζήτησε το αυτονόητο να συνεχίσουμε να υπάρχουμε στον τόπο αυτό που γεννήθηκαν οι πρόγονοί μας. Και αφού μας ευχήθηκε το καλώς ήρθατε, να περάσετε καλά και ευχάριστα, έδωσε την ουθεσία, ό,τι καλό δείτε εδώ, να το μεταφέρετε στους οικείους σας και αυτοί να προσεύχονται για την πόλη, για τον Πατριάρχη πρώτιστα. Ο Θεός μας έδωσε έναν σωτήρα, όπως έδωσε στους Εβραίους τον Μωυσή και τόσους άλλους προφήτας. Έτσι και ο Δεσπότης μας, ο Πατριάρχης μας, ζει και προσεύχεται για το καλό όλης της Ορθοδοξίας, επομένως όλων μας. Πολλά τα έτη του μας ευχήθηκε να ζείτε, μας είπε. Έκλεισε όπως άρχισε, με τον Πατριάρχη. Και εμείς, με την ευχή σας Παναγιώτατε, εκπληρώνοντας χρέος ιερό, του αφιερώνουμε τον 7ο ψηφιακό δίσκο του ομίλου, τον οποίο σας παρουσιάζουμε σήμερα το πρώτον, επί τη ευκαιρία της συμπληρώσεως 45 ετών ευκλεούς αρχιερατείας, περιέχοντα ύμνους από την ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης. Της Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος χαιρετίζομεν κλήρος και λαός εδώ της κοινότητος Σταυροδρομίου την παρουσία της κοινότητος πώς ήταν πώς το, ναι, εργάτας του αναλογίου της κοινότητος Καλαμαριάς. Καλαμαριά πρέπει να είναι μια περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τους καλωσορίζομαι εκ μέρους του Πατριάρχου μας, διότι εδώ είναι πατριαρχικός τόπος. Είναι ναός του Πατριάρχου μας, τον οποίον έχει παραχωρήσει και τις κοινότητές του, τις μικρότερες, στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Τράνου Πόλεως, κύριων Γερμανών, ο οποίος φιλοπόνος εργάζεται εδώ για τους πιστούς μας, τους ολίγους αλλά τους αμέτρητους, οι οποίοι αγωνιζόμεθα να κρατήσουμε όσα άγια και ιερά μας κληροδότησαν οι πατέρες μας, με αγώνες, με δάκρυα, με κόπους πολλούς. Το εκτιμούμε αυτό και ζητούμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε στον τόπο αυτό που γεννήθηκαν οι πρόγονοί μας. Και πάλι καλώς ήρθατε, να περάσετε καλά και ευχάριστα και ό,τι καλό είδατε εδώ να το εξηγήσετε στους γείτονάς σας, στους φίλους σας, στους συνεργάτες σας και αυτοί να προσεύχονται για την πόλη, για τον Πατριάρχη το πρώτιστο που ο Θεός μας έδωσε έναν καλό σωτήρα να πούμε, όπως έδωσε στους Εβραίους τον Μωυσή και τόσους άλλους λοιπόν και τόσους άλλους προφήτας. Έτσι και ο Δεσπότης μας, ο Πατριάρχης μας ζει και κινείται και προσεύχεται για το καλό όλης της Ορθοδοξίας και επομένως όλων μας. Πολλά τα έτη του. Αζήτη. Πριν από μερικά χρόνια Παναγιώτατε εσείς στον ίδιο τούτο χώρο ρωτήσατε και πότε το δεύτερο CD. Ήδη τα CD έγιναν 7.
Έχουν κυκλοφορήσει περί τα 7.000 αντίγραφα και εμείς καμαρώνουμε διότι δεν έχουμε πουλήσει ούτε ένα. Δόθηκαν όλα εκεί που έπρεπε, γιατί έτσι έπρεπε. Παρακαλούμε να δεχτείτε το πρώτο αντίγραφο του νέου ψηφιακού δίσκου από το χωράρχη μας, τον κύριο Αντώνιο Πετρόπουλο. Παναγιώτατε. Παρακαλώ. Παναγιώτατε. Τις πρώτες φορές που ήρθαμε στη Βασιλεύουσα και μάλιστα τολμώ να πω τις αρκετές πρώτες φορές που ήρθαμε, είχαμε την εξαιρετική τιμή και ευκαιρία και ευλογία κάπου να μας συναντάτε και να λαμβάνουμε την ευχή σας. Μα στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό θα ήτανε, μα στον Άγιο Νικόλαο Τζιβαλίου θα ήτανε ή όπου αλλού χωροστατούσατε ή ακόμη και εδώ στην αίθουσα του θρόνου. Επανειλημμένως μας έχετε υποδεχθεί και είναι εξαιρετική τιμή για όλους εμάς και ως κλιμάκιο του ομίλου μουσικοφίλων Βυζαντινό Αναλόγιο Καλαμαριάς. Διαβάζουμε στις παροιμίες. Στέφανος γερόντων, τέκνα τέκνων, καύχημα δε τέκνων, πατέρες αυτών. Εμείς λοιπόν, γέροντα, καμαρώνουμε για τους πατέρες μας. Με βέβαια προεξάρχοντα, προεξάρχουσα την ημετέρα Θειοτάτη Παναγιώτητα ή της ως νοσιά επισυνάγητα νοσία εαυτής, υπό τα σπτέρυγας της. Και εμείς αισθανόμαστε αυτή τη γλυκύτητα, αυτή τη θαλπορή, αυτή τη ζεστασιά και χαιρόμαστε να είμαστε κοντά σας. Εις πολλά έτη, Παναγιώτατε. Ευχαριστώ πολύ. Σας καμαρώνουμε διότι καλλιεργείτε και διαδίδετε την πατρώα εκκλησιαστική μουσική προς πάσαν κατεύθυνση. Οι 7.000 CD που μοιράσατε δωρεάν, αφιλοκερδώς, είναι η καλύτερη μαρτυρία της προσφοράς σας προς τα πάτρια, προς τις παραδόσεις μας, εμπροκειμένου προς την εκκλησιαστική μουσική μας, η οποία είναι ένας θησαυρός και ένα κοιμήλιο για την εκκλησία μας και για το γένος μας. Προσωπικά δεν είχα την ευκαιρία, ίσως δεν είχα την έφεση να μάθω βυζαντινή μουσική, αλλά πάντοτε τιμώ και εκτιμώ αυτούς οι οποίοι την καλλιεργούν και την προάγουν και την διαδίδουν την μουσική μας αυτή. Και ευχαριστώ τους εκασταχού αδελφούς αρχιερείς, οι οποίοι, όπως είναι εμπροκειμένο ο Άγιος Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, οι οποίοι υποστηρίζουν και προωθούν αυτό το έργο της καλλιεργίας και της διαδόσεως της πατρώας μουσικής. Στη Χάλκη είχαμε το μάθημα της βυζαντινής μουσικής και μάλιστα διδασκόμενων από τους πρωτοψάλτας της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον Πρίγκο στην αρχή όταν ήμουν στο λυκειακό τμήμα της Χάλκης και αργότερα τον Νικολαίδη, τον Αείμνηστον, όταν ήμουν σε μεγαλύτερες τάξεις, αλλά επαναλαμβάνω δεν είχα την έφεση να επωφεληθώ εντός εισαγωγικών από τον θησαυρό το οποίο εκπροσωπούσαν αυτοί οι μεγάλοι δάσκαλοι, οι μεγάλοι μουσικοί μας, οι οποίοι επί σειράν ετών εκόσμησαν και τα πατριαρχικά αναλόγια. Σας συγχαίρω λοιπόν και για το γενικότερο έργο σας, αλλά και για το ότι αφιερώσατε αυτόν τον 7ο ψηφιακό δίσκο σε μια σεβασμία μορφή της ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, στον Άγιον Θεοδωροπόλεως, ο οποίος εκύρτωσε όχι μόνο από το βάρος των ετών, όπως είπατε, αλλά και από το βάρος των νηστιών, των γονικλησιών. Ο Άγιος Θεοδωροπόλεως διακρίνεται για την πηγαία ευσέβειά του, για τους πνευματικούς του αγώνας, για τον καλό λόγο που έχει και τον οικοδομητικό λόγο που έχει να πει πάντοτε προς όλους τους επισκέπτες του. Αυτά τα 2-3 τελευταία χρόνια αναπαύεται στο γυροκομείο του Μπαλουκλή, το οποίο είναι μια φωλεά στην οποία βρίσκουν ανάπαυση, καταφύγιο
οι ηλικιωμένοι άνθρωποι της Ομογενείας και της Εκκλησίας και της Ομογενείας, οι οποίοι δεν έχουν στενούς συγγενείς να τους περιθάλψουν και να τους περιποιηθούν, όμως εκεί έχουν στοργική περιποίηση και όλες τις ανέσεις. Από καιρού εις καιρόν πηγαίνουμε και τον επισκεπτόμεθα. Άλλοτε έχει περισσότερη διάβγεια, άλλοτε ολιγότερη. Πιο συχνά και πιο τακτικά τον επισκέπτεται ο πρωτοσυγγελέων, ο Άγιος Καλλιουπόλεως και μαζί του, ο οποίος είναι και πνευματικό του ανάστημα. Ο Άγιος Θεοδωροπόλεως τον χειροτώνησε εις διάκονον. Ήταν προσωπική επιλογή του τότε νεαρού Στεφάνου Ντινίδη να λάβει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης από μια τέτοια σεβασμία μορφή της Εκκλησίας, όπως είναι ο Άγιος Θεοδωροπόλεως, ο οποίος, όπως ξέρετε, υπηρέτησε επί σειράν ετών την Ιερά Μητρόπολη Δέρκων και ως Αρχιδιάκονος και ως Βοηθός Επίσκοπος εν συνεχεία, και αργότερα που έγινε Μητροπολίτης υπηρέτησε και υπηρετεί την Εκκλησία ως συνδιοικητής, πάντοτε με πιστότητα εις των θεσμών της Μητρός Εκκλησίας, με σεβασμό και με αδελφική αγάπη προς τον Πατριάρχη, τον Δημήτριο, τον Αείμνηστον, προς τον Ομιλούντα εν συνεχεία, και όλα αυτά είναι όμορφα πράγματα μέσα στην παράδοσή μας. Οι γενναίες διαδέχονται η μία την άλλη, υπάρχει μία παράδοση σεβασμού των νεωτέρων προς τους πρεσβυτέρους. Εγώ πάντοτε θυμούμαι με συγκίνηση το θέαμα να βλέπω τον σχολάρχη μας, τον Σταυροπόλεως Μάξιμο, να ασπάζεται το χέρι του μακαριστού Χαλδίας, του μακαριστού Σάρδεων, του μακαριστού Χαλκιδόνος Μελίτωνος, που ήταν ήδη αρχιερεύς, ήταν σχολάρχης και όμως σεβόμενος την ηλικία και την μακροχρόνια διακονία των πρεσβυτέρων ιεραρχών, δεν εδίσταζε να σκύβει και να ασπάζεται την δεξιά τους, πόσο μάλλον του εκάστοτε Πατριάρχου. Αυτές είναι οι παραδόσεις μας, το ήθος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και οι νεότεροι διδασκόμεθα από τους πρεσβυτέρους. Συνεχίζεται η παράδοση της πείρας και της σοφίας. Έλεγε ένας παλαιός αρχιερεύς ότι στο φανάρι υπάρχει μία συμπεπυκνωμένη σοφία, η οποία είναι η σοφία των γενεών, των αιώνων. Έτσι λοιπόν μεταδίδεται αυτή η σκυτάλη από γενεά σε γενεά, και εκτός από εμάς που είμαστε εδώ και έχουμε το προνόμιο να υπηρετούμε κατά τρόπον άμεσον την Μητέρα Εκκλησία και να υποφελούμεθα από τους πνευματικούς θησαυρούς της, έχουμε και όλους εσάς, των ευρύτερων περίγυρων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, στον οποίον διακονείτε έκαστος από σας κατά το χάρισμα και κατά το τάλαντο που του εχάρισε ο Θεός. Σε εσάς έδωσε το ιδιαίτερο χάρισμα να καλλιεργείτε και να προάγετε την εκκλησιαστική μουσική, που είναι, επαναλαμβάνω, ένας θησαυρός και ένα κοιμήλιον για την Εκκλησία και για το γένος μας. Σας συγχαίρω και εύχομαι πολλές επιτυχίες και πολλά ακόμη CD και πολλές χιλιάδες ακόμη να μοιράζετε και να διδάσκετε δι' αυτών τους παραλείπταστον, και να σας βλέπουμε συχνά εδώ και να μην απουσιάζω εγώ σε ταξίδια, για να συναντώμεθα, να συμπνευματιζόμεθα και να ανανεώνουμε εκάστοτε την φιλία μας και τον πνευματικό εν κυρίω δεσμόν μας. Εγώ να σταματήσω εδώ και να παρακαλέσω τον Άγιον Μηδίας να μας πει λίγα λόγια με τις εμπειρίες του από την Αμερική. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Παναγιώτατος μου δίδει αυτή τη χαρά και την τιμή να απευθύνω λίγους λόγους σε εσάς αυτές τις ημέρες που επισκέπτεστε την πόλη των πόλεων, και επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ διότι έρχεστε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και να λάβετε την ευλογία του Οικουμενικού μας Πατριάρχου.
Αυτό είναι πολύ συγκινητικό, διότι συνεχίζεται μία πολύ όμορφη παράδοση, την οποία, όπως είπε και ο εκλεκτός Κύριος, είναι σχέση πατέρα και Υιού, είναι μία σχέση μητέρας με παιδιού, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, αυτές οι σχέσεις να είναι πάντοτε διηνεκείς, ούτως ώστε να είστε πάντοτε ενωμένοι με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που είναι η μητέρα μας Εκκλησία. Σε αυτόν τον χώρο τον Άγιο που βρισκόμαστε σήμερα, αισθάνεσαι πραγματικά την παρουσία του Θεού, αισθάνεσαι την χάρη του Θεού να βρίσκεται παρούσα. Διότι μέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο γίνονται γεγονότα μυστήρια, γεγονότα τα οποία συνεχίζουν το Ευαγγέλιο, συνεχίζουν αυτό το δώρο που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους. Συνεχίζεται το μυστήριο των Αποστόλων. Εδώ εκλέγονται επίσκοποι, μητροπολίτες. Γίνεται το μυστήριο των μυστηρίων, η χειροτονία των επισκόπων στον καθεδρικό ναό εδώ, τον Πατριαρχικό, τον Άγιο Γεώργιο. Η σχέση του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου δεν είναι μόνο με την μητέρα Ελλάδα και τα άλλα ορθόδοξα κράτη. Ο ρόλος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου είναι οικουμενικός, όπως είναι και ο τίτλος, όπως είναι αυτό το οποίο παρεδόθηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους για το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Συνάμα, χωρίς Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν υφίσταται Εκκλησία επί της γης. Δηλαδή, ο εκάστοτε Οικουμενικός Πατριάρχης είναι αυτός ο οποίος συνεχίζει την Αποστολική Διαδοχή και το έργο του Χριστού επί της γης, με τους αρχιερείς και τη Σύνοδο. Είναι δηλαδή ένα μυστήριο το οποίο συνεχίζεται μέχρι, ο Θεός να το επιτρέψει, μέχρι την Δευτέρα Παρουσία, όπως λέγει και το σύμβολο της πίστεως. Αυτός λοιπόν ο ιερός χώρος δεν έχει να κάνει μόνο με ένα εκκλησιαστικό χαρακτήρα ή μορφή. Έχει να κάνει με ένα μυστηριακό γεγονός, το οποίο ενώνει τη γη με τον ουρανό. Διότι αυτή η μυστηριακή κατάσταση, η οποία εφίσταται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώνει την Οικουμένη. Και επειδή ο Παναγιώτος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι, να σας μεταφέρω μερικές εμπειρίες, επειδή υπηρετώ τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Διασπορά, τα τελευταία 16 χρόνια, οι εμπειρίες μου όντως είναι πολύ μεγάλες. Ο Παναγιώτης αναφέρθηκε στην διακονία μου στην Αστόρια. Είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι άνθρωποι πραγματικά τιμούν την Εκκλησία με όλο το σθένος της ψυχής τους, διότι η Εκκλησία τους ενώνει. Εάν δεν υπάρχει Εκκλησία, ο ναός, τα μυστήρια αποσυνδέονται από την ιστορία τους και τις ρίζες τους και την πίστη τους. Έτσι, ο ναός είναι ο πυρήνας όπου τους ενώνει τις Κυριακές και τις καθημερινές μέσω τα ιερά μυστήρια. Στη δυτική ακτή όπου βρίσκομαι τα τελευταία 6 χρόνια, ζω και βιώνω κάτι διαφορετικό. Εκεί βλέπεις πραγματικά την εθνικότητα και την οικουμενικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επισκέπτομαι πολλούς ναούς μη ορθόδοξους, εκπροσωπώντας τον Μητροπολίτη κύριο Γεράσιμο, τον οποίο σέβομαι και είμαι πολύ ευγνώμων, ένας υπέροχος ιεράρχης του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Επισκέφθηκα έναν ρωμαιοκαθολικό ναό σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε για να τιμηθεί ένας πρώην αρχιεπίσκοπος, ο οποίος εόρταζε τα 50 του χρόνια ως αρχιερεύς. Και μετά την τελετή που έγινε στο ναό, είχαν κάποια δεξίωση. Και ήταν περίπου 1.000 άνθρωποι, ίσως και περισσότεροι, που συμμετείχαν σε αυτή την τελετή. Και εγώ βρισκόμουν στο χώρο που προσέφεραν τα κεράσματα και όλα αυτά τα ωραία που γίνονται μετά τις τελετές. Όπως με βλέπετε, ήμουν, απλώς φορούσα και το διακριτικό του επισκόπου. Ερχόντουσαν κληρικοί με τα κουστούμια τους ρωμαιοκαθολικοί, και έχετε δει τους ρωμαιοκαθολικούς κληρικούς, να μου φιλήσουν το χέρι, ζητούσαν ευλογία. Και εγώ αισθανόμουν λίγο αμήχανα, διότι δεν ήξερα γιατί το κάνουν αυτό. Υπέθετα ότι ήταν ιεροσπουδαστές, γιατί ήταν νέοι άνθρωποι. Και κάποια στιγμή ρώτησα, λέω, είσαστε ιερέας, είσαστε φοιτητής, τι είσαστε? Λέω, όχι, λέει, είμαι ιερέας. Και λέω, γιατί έρχεσαι σε μένα, γιατί έρχεστε να πάρετε τη δική μου ευχή? Και λέει, μα ό,τι έχουμε σε εσάς το οφείλουμε. Από εσάς το πήραμε. Ό,τι είμαστε, λέει, εμείς σήμερα, το πήραμε από εσάς, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ συγκινήθηκα όταν ρωμαιοκαθολικός ιερέας αναγνωρίζει την αξία
και το κύρος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και λέει, ό,τι έχουμε εμείς σήμερα το πήραμε από εσάς. Και το άλλο που με συγκίνησε πολλές φορές στη διακονία μου είναι ότι τα άλλα δόγματα, τα χριστιανικά, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Να την διαβάζουν και να τη μελετούν. Δεν γνωρίζουν να επικοινωνούν ελληνικά, αλλά γνωρίζουν την εκκλησιαστική γλώσσα, τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Και πολλές φορές μου έτυχε να με ρωτάνε κάποια λέξη από το Ευαγγέλιο, να τους το ερμηνεύσω, διότι είναι δική μου γλώσσα και λέει, εσείς την ξέρετε καλύτερα αυτή τη γλώσσα. Είναι πολύ, πολύ σπουδαίο αυτό. Αυτός λοιπόν ο ρόλος των αρχιερέων, των ιερέων ανά την Οικουμένη, πηγάζει από το Σεπτό Κέντρο. Εάν δεν υφίστατο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δεν θα μπορούσε να γίνει το θέλημα του Θεού, ο οποίος Θεός μας είπε στους Αποστόλους, λάβετε το Πνεύμα Άγιο και να μοιράσετε και να διδάξετε σε όλα τα έθνη. Και αυτό το ρόλο τον έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γι' αυτό σας το λέω και πάλι, ότι δεν μπορεί να υφίσταται Ορθόδοξη Εκκλησία επί της γης χωρίς το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τώρα θέλω να ολοκληρώσω για το πρόσωπο του Οικουμενικού μας Πατριάρχη. Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, ο νυν Οικουμενικός μας Πατριάρχης, είναι όντως ο νέος Μωυσής, ο οποίος δίδει το φως του Χριστού ανά την Οικουμένη. Χρησιμοποιεί όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά είναι ο ίδιος, η ίδια του η προσωπικότητα, που μεταδίδει αυτό το φως του Ευαγγελίου, όπου και αν παρίσταται, σε όλη την Οικουμένη. Έχει ταξιδέψει και έχει εκπροσωπήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία ανά τον κόσμο. Και μόνο η παρουσία του μέσα στα κοινοβούλια, στην Αμερική, στα Ηνωμένα Έθνη, στην Ευρώπη, στα Ηνωμένα Εμμυράτα της Ανατολής, σε όλο τον κόσμο, η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου έχει μετατρέψει και μεταμορφώσει ανθρώπινους χαρακτηρισμούς και ανθρώπινες μορφές και έχει μεταφέρει το μήνυμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και το έκανε γνωστό ανά την Οικουμένη. Και το κυριότερο είναι αυτό το οποίο ζήσαμε με τη Μεγάλη Σύνοδο. Ένα γεγονός το οποίο γράφτηκε και είναι γραμμένο σήμερα με χρυσά γράμματα. Αυτό ήταν ένα όνειρο και έγινε πραγματικότητα. Πραγματικά δηλαδή, εάν σκεφτείτε ότι πριν από αιώνες οι πατέρες, οι ιερείς και οι αρχιερείς έκαναν τις συνάξεις τους και τις οικουμενικές συνόδους, μετά από πολλούς αιώνες, ένας οικουμενικός πατριάρχης μπόρεσε να συνάξει όλη την Οικουμένη και να προεδρεύσει στη σπουδαιότερη Μεγάλη Σύνοδο μετά από τις τελευταίες οικουμενικές συνόδους. Αυτό είναι ένα σπουδαίο θαύμα. Μόνο θαύμα μπορείτε ως θαύμα μπορεί να ερμηνευθεί. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την προεδρία και την προσωπικότητα που εκπέμπει το πρόσωπο του Παναγιωτάτου μας, μπορείτε από μόνοι σας να καταλάβετε πόσο ευλογημένος είναι αυτός ο τόπος και πόσο εμείς είμαστε ευλογημένοι που ο Θεός μας χάρισε ένα τόσο σπουδαίο Οικουμενικό Πατριάρχη, ούτως ώστε η συνέχιση του Ευαγγελίου να είναι απόλυτη, ασφαλής και γεμάτη από την χάρη του Θεού. Σας ευχαριστώ, Παναγιώτη, μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να πω αυτά τα λίγα λόγια. Είμαι πολύ ευγνώμων και πάλι να σας συγχαρώ για αυτό το οποίο τελείτε και προσφέρετε στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την μεγάλη ευλογία να έχουμε βυζαντινές χοροδίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την σπουδαία παράδοση και τον πολιτισμό της βυζαντινής μουσικής, διότι η βυζαντινή μουσική και γεννήθηκε σε αυτό τον χώρο των ευλογημένων της Κωνσταντινούπολης και είναι η μοναδική μουσική η οποία κοσμεί την Ορθόδοξη Λειτουργία. Και η Ορθόδοξη Λειτουργία, όπως το γνωρίζουμε όλοι, αρχίζει με τη μελωδία και τελειώνει με τη μελωδία. Τα αναγνώσματα είναι ελάχιστα. Όλα είναι μελωδικά μέσα στη Θεία Λειτουργία και η Βυζαντινή Μουσική είναι αυτό το οποίο κοσμεί την Ορθόδοξη Λειτουργία. Και πολλοί σε εμάς έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, μόνο για να ακούσουν αυτή τη Βυζαντινή μελωδία, που δεν υφίσταται στους άλλες χριστιανικές εκκλησίες. Μη μου τα δάκρυα παρήδεις, ναι. Η χαρά των αγγέλων. Και έχουμε πρώτα το γράμμα σας και το βιογραφικό. Και ο Άγιος. Αγαπώ πολύ στο Άγιο Όλους. Τον σέβονται και τον αγαπώ.
σαφώς εκκριμάτισας, ο θεύτης ευσεβίας, κατασπήρας των λόγων, σύμμορφος ανεδείχθης των παθών του Κυρίου. Ω, πρέσβευε δεόμεθα υπέρ των ψυχών ημών. Ανεφημίστον ικάνων ο ιερότατος και παρμένας γετήμων και συν τούτης θυμάστο, ο Πρόχωρος ο Θείος υπληρώτε τον του λόγου προστάξεων και πλούτησθε των απόρων και πρεσβεύθε προς Θεόν ημών θερμότατη. Thank you.
Μετά από περιπλάνη στην πόλη, φτάσαμε στο ίδρυμα του Παλουκλή για να έρθουμε εδώ πέρα στο χειροκομείο. Το νοσοκομείο Παλουκλή είναι ένα από τα μείζωνα ιδρύματα του ελληνισμού της πόλης. Πρόκειται για ένα τεράστιο συγκρότημα κτηρίων όπου στεγάζονται νοσοκομείο, ψυχιατρίο, βοηθητικές υπηρεσίες και το γυροκομείο των Ρωμιών. Ιδρύθηκε το 1753 από τη συντεχνία των Παντοπολών για την αντιμετώπιση της Πανούκλας. Το 1773 μεταφέρθηκε στη σημερινή θέση του και το 1793 ενώθηκε με τα άλλα ρωμαϊκά ιδρύματα όπως το Χοσπιτάλιον των Κεμιτζίδων, των Ναυτικών, του Γαλατά και των νοσοκομείων της Πανόλης του Πέρα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τα φιλανθρωπικά ιδρύματα με κέντρο το σημερινό Παλουκλή. Το ίδρυμα έγινε ο πόλος έλξης των δωρεών των Ρωμιών και αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα επιστημονικά, περιθάλποντας αλλά και παρέχοντας κάθε δυνατή περιποίηση σε γέροντες οι οποίοι ήθελαν να γυροκομηθούν στον οίκο ευγυρίας που διαθέτει. Πρόκειται για ένα γυροκομείο ευρύχωρο, καθαρό και με διαδρόμους τεράστιους, όπου δεσπόζουν παλαιά εντυπωσιακά έπιπλα και πολυθρόνες που παραπέμπουν τις σκέψεις σου σε παλαιές εποχές αρχοντιάς και μεγαλοπρέπειας. Η κοινή ονομασία του είναι Γυροκομείο Παλουκλή, η επίσημη Γυροκομείων των Νοσοκομείων Παλουκλή. Είμαι 71 χρονών. Έκανα 35 χρόνια στο Πέρα Κλουμπ, διαιτητικός ήμουνα. Σε ποιο άθλημα? Φουτμπολ και πιμπολ. Κυριάρη, είστε από εδώ, από τον Άγιο Στέφανο εσείς? Από τον Άγιο Στέφανο. Είμαι κομμάτι συγκεκριμένος. Εμείς ήρθαμε από τη Θεσσαλονίκη. Η μάνα μου γεννημένη είναι εκεί. Και ο παππούς μου πήγε για δουλειά εκεί. Γεννήθηκε εκεί και γύρισε εδώ. Πάνε. Εδώ είμαστε και ζούμε μια ήσυχα ζωή. Ο Θεός μεγάλος και πάντα πλάι μας να είναι, εκείνο ζητούμε. Ευλογείτε. Να είστε καλά. Αντώνης Πετρόπουλος ονομάζομαι. Είμαι ψάρτης από τη Θεσσαλονίκη και κάναμε μια έκκληση σας έχουμε. Κάναμε το CD σας για τα 45 χρόνια της αναπληρωσύνης σας. Μόλις ήρθαμε από το Πατριαρχείο, το παρουσιάσαμε στον Πατριάρχη το CD αυτό και είναι προς τιμή σας. Και είναι προς τιμή σας. Εντάξει, τι κάνει. Αμήν. Να είστε γερός. Χαιρόμαστε που σας ακούσαμε. Χαιρόμαστε που σας γνωρίσαμε. Χαιρόμαστε πολύ. Ήρθαμε να σας δείξουμε την αγάπη μας και τη χαρά μας που σας γνωρίσαμε. Γερμανούς τους σεβασμούς.
Ο επίσκοπος Γερμανός, ως αρχιερεύς της Μητρός Αγίας Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, από το 1972 στάθηκε αληθής και γνήσιος, υποδειγματικός και άξιος συγκυρινέος ενώπιον τριών οικουμενικών πατριαρχών, του Αθηναγόρου, του Δημητρίου και του Βαρθολομαίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ στην πόλη, στο Ιερό Φανάριο, στην αίθουσα του θρόνου, πήραμε την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Συναντήσαμε το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μηδίας, κύριο Απόστολο, από το Σαν Φρανσίσκο, από την Αμερική. Επισκεφθήκαμε το γυροκομείο του Μπαλουκλή. Πολλές ευλογίες. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.